Αλεξία, έχεις πληροφορίες, περισσότερες πληροφορίες για την κίνηση του Νίκου Δένδια να καταγγείλει στις Βρυξέλλες την τουρκική προκλητικότητα και να ζητήσει κυρώσεις. Ναι, για οργανωμένο σχέδιο της Άγκυρας με τους Τούρκους αλληλείς, καταγγέλει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σήμερα ανοιχτά, επίσημα και γραπτός, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους εταίρους, ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Έχει τη σημασία του ότι ζητάει ο Νίκος Δένδιας και κυρώσεις προς την Τουρκία. Από το 2020 έχει να θέσει παρόμοιο θέμα στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση, αλλά πλέον η ανοχή έχει φτάσει στα όρια της με τις καθημερινές προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι ο Νίκος Δένδιας προετοιμάζεται το Φεβρουάριο να πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εκεί στον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων, αναμένεται, Νίκο, να θέσει και το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Για να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πρακτική η οποία δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, αλλά βλάπτει, νομίζω, συνολικά και το ευρωπαϊκό περιβάλλον και προσβάλλει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Νομίζω ότι η επιστολή αυτή μπορεί να λειτουργήσει προς την πλευρά της Τουρκίας σαν ένα σημάδι ότι η ανοχή ορισμένων πραγμάτων προσεγγίζει το τέλος τους.